Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Επαναπροωθήσεις, καταστολή, αλλά και μεγάλες τραγωδίες όπως αυτή στην Πύλο. Στο πρόσφατο πόρισμα της Frontex, κύριε Λέιτενς, για την Πύλο, επιρρύπτονται βαριές ευθύνες στο Ελληνικό Υπουργείο Ναυτιλίας και στο λιμενικό για την τραγωδία. Στο πόρισμα καταγράφεται ότι δεν υπήρχε από την αρχή σκοπός και σχέδιο διάσωσης, ότι η επιχείρηση διάσωσης κηρύχθηκε όταν πλέον δεν ήταν δυνατή η διάσωση όλων των επιβενόντων, ότι διατέθηκαν ανεπαρκείς και κατάλληλοι πόροι, ότι η σύνδεση σκηνιών με το σκάφος που επιχειρήθηκε ήταν επικίνδυνη και προκάλεσε τον κλειδονισμό του. Φυσικά δεν μπορούν να αποκρυφτούν και οι τεράστιες ευθύνες της ίδιας Frontex. Ακόμα και η Ευρωπαία Συνήγορος του Πολίτη, σε έκθεσή της, υπογραμμίζει ότι η Frontex δεν έκανε και τίποτα για να αποτρέψει το ναυάγιο. Και θα ήθελα το σχολείο σας. Όσο όμως πρέπει να πούμε ότι η Frontex είναι ένας διακρατικός στρατιωτικο-αστυνομικός κατασταλτικός μηχανισμός και είναι εξοργιστικό το παιχνίδι ευθυνών ανάμεσα στους συνενόχους για τον κατατρεγμό και τον θάνατο χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών κάθε χρόνο, και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και Frontex είναι κρίκη της ίδιας αλυσίδας που οδηγεί στους ξεριζωμένους στον πάτο της θάλασσας με την πολιτική της καταστολής και το ανοιγοκλείσιμο της κάνουλας των μεταναστευτικών ροών ανάλογα με το πόσους και ποιους έχει ανάγκη κάθε φορά ο κάθε επιχειρηματικός όμιλος. Η φύλαξη για μας των συνόρων, πιστεύουμε, ότι αποτελεί αναφέρει το κυριαρχικό δικαίωμα κάθε κράτους και είναι απαράδεκτη και επικίνδυνη η εκχώρηση αυτού του δικαιώματος στη Frontex, η οποία και πρέπει να αποχωρήσει στην Ελλάδα και να καταργηθεί.